Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης συμμετέχει εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα διαπανεπιστημιακό δίκτυο κριτικής εγκληματολογίας, όπως το λέμε, το οποίο έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του από το 1984, δηλαδή συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια ζωής. Δεν συμμετείχαμε βέβαια από την αρχή, συνδεθήκαμε με το δίκτυο αυτό στην πορεία. Σε πρώτη φάση από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου μας και αργότερα συνεχίσαμε μέσα από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης τότε και τώρα Κοινωνικής Πολιτικής. Αυτό το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 φορές το χρόνο συναντήσεις κοινής μελέτης, όπως τις λέμε, στις οποίες συμμετέχουν διδάσκοντες, διδάσκουσες, φοιτητές και φοιτήτριες όλων των βαθμίδων, δηλαδή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, και στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων ανταλλάσσουν σκέψεις, προβληματισμούς, πληροφορίες για τις ερευνητικές τους προτεραιότητες, για τα θέματα που τους απασχολούν, για την διδασκαλία, για τις εργασίες τους κτλ. Κάθε φορά ορίζεται ένα κεντρικό θέμα. Στην δική μας περίπτωση το θέμα είναι αρκετά επίκαιρο αν λάβουμε υπόψη και το τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Έχει δηλαδή να κάνει με τα βία κράτη, με τα κράτη τα οποία βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση, με εισβολές και κατάκτηση, έχει κατοχή εδαφών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως αντιλαμβάνεστε, το παράδειγμα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Να τονίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι το θέμα της συνάντησης είναι βία κράτη, καταστάσεις βίας, άρνηση και πέρα από αυτά. Ακριβώς, και ξεκίνησα από το θέμα των κρατών που χρησιμοποιούν βία, που είναι το ένα σκέλος του ενδιαφέροντός μας. Ναι. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με την βία γενικότερα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επομένως η ενδοοικογενειακή βία, η βία στο πλαίσιο διάφορων επαφών στις κοινωνικές δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη η οπαδική βία, που είναι ένα θέμα που επίσης απασχολεί τα τελευταία χρόνια και πιο έντονα, ακόμα περισσότερο την τελευταία διετία-τριετία, και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Επομένως υπάρχουν και τα θέματα της βίας που προέρχεται από τους θεσμούς και τα θέματα της βίας που προέρχονται από τις διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές. Mm-hmm. Το θέμα της άρνησης, που είναι η τρίτη πτυχή, έχει να κάνει με τους διάφορους τρόπους και τις διάφορες τεχνικές που κράτη και άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλές φορές στην προσπάθειά τους να αποποιηθούν την ευθύνη, δηλαδή να πούν ότι δεν έγινε έτσι ή έγινε μεν αλλά δεν το καταλάβατε καλά ή δεν έγινε καθόλου. Άρνηση λοιπόν, άρνηση και αποποίηση της ευθύνης είναι ένα ακόμα σκέλος που μας απασχολεί, και το επέκεινα, το πέραν αυτών, ναι, είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με την εγκληματολογική θεωρία και με το πώς η λεγόμενη κοινωνιολογία της παρέκκλησης δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα, ξεκινώντας από έννοιες όπως είναι οι διάφοροι υποπολιτισμοί, διάφορες υποκουλτούρες όπως τις λέμε, και πηγαίνοντας σε ζητήματα του πώς βιώνουν οι άνθρωποι και πώς νοηματοδοτούν την καθημερινή του ζωή. Να τονίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι αναφορικά με τις καταστάσεις άρνησης, το δικό τους κομμάτι έχουμε και όλοι εμείς οι πολίτες, με απλά λόγια κλείνοντας τα μάτια στο ότι συμβαίνει. Σαφώς, σαφώς. Ένα μέρος της προβληματικής που αναπτύσσεται σε σχέση με αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους θεσμικούς φορείς, τα κράτη, τους οργανισμούς κτλ, αλλά έχει να κάνει και με τον κάθε διπλανό μας άνθρωπο και με τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές, καθώς όπως είπατε δεν είναι λίγες περιπτώσεις που μπορεί να κλείνουμε τα μάτια σε απίστευτα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν
δίπλα μας, γύρω μας, ιδιαίτερα προβληματικά, ιδιαίτερα τραυματικά, ιδιαίτερα ζημιογόνα για εμάς τους ίδιους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία. Ή ακόμα και πιο μακριά μας, όπως αναφέρατε και εσείς, τις εμπόλεμες καταστάσεις. Τώρα, κύριε Κουλούρη, μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά και στην παραβατικότητα των ανηλίκων και στην αστυνομική βία και καταστολή σε πολλά αντικείμενα, έτσι. Ναι, ναι, είναι πολύ πλούσια η θεματική, γιατί όπως σας είπα υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, αλλά αυτό το κεντρικό θέμα πλαισιώνεται ανάλογα με τις ερευνητικές προτεραιότητες κάθε πανεπιστημίου που συμμετέχει. Εμείς εδώ θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 10 πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, εκ των οποίων το ένα είναι επίσης ελληνικό, είναι το Πάντιο, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου, ενώ τα υπόλοιπα πανεπιστήμια από το εξωτερικό είναι ένα αμερικανικό, το City University της Νέας Υόρκης, έχουμε 2 πανεπιστήμια από την Ολλανδία, της Ουτρέχτης και το Εράσμους του Ρότερνταμ, έχουμε το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, το Πανεπιστήμιο του Πόρτο από την Πορτογαλία, της Γάνδης από το Βέλγιο, το Βίλνιους από την Λιθουανία, είναι μια και το Όσλο, το Πανεπιστήμιο του Όσλο από την Νορβηγία δηλαδή. Έχουμε μια πλούσια συμμετοχή, θα έρθουν μικρές ή μεγαλύτερες αντιπροσωπείες από όλα αυτά τα πανεπιστήμια, θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε. Και μια που το ανέφερα, να πω και συγκεκριμένα ότι ξεκινάμε αύριο το πρωί και ολοκληρώνουμε την Παρασκευή το απόγευμα της εργασίας του συνεδρίου, είναι τριήμερο. Και διεξάγεται στην Κομωτινή, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες στη Λέσχη Κομωτινέων. Ευχαριστούμε και τον Δήμο και τη Λέσχη για την υποστήριξή τους, όπως και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και άλλους φορείς, την Περιφέρεια και ακόμα και καταστήματα της πόλης που μας βοήθησαν ποικιλοτρόπως, είτε προσφέροντας κάτι, είτε δίνοντας κάποια έκπτωση, είτε δίνοντας μας κάποιο υλικό για να μοιράσουμε στους συνέδρους κτλ. Ήταν όλων η συμβολή πολύτιμη. Και τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος στηρίζει, κύριε καθηγητά, αυτή τη σημαντική τριήμερη συνεδριακή συνάντηση. Και πάλι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.